Πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε Χρήστο θα πάμε. Τον κύριο Χρήστο Θεοφιλόπουλο τον καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Θεοφιλόπουλε, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, ο Χρήστος τώρα έχει περάσει το Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια καταρχάς. Σε ποια σχολή? Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Μπράβο και συγχαρητήρια και καλό πτυχίο, καλή στα διδαγμία, καλές σπουδές. Πόσα μόρια συγκέντρωσης? 19.540. Ναι, άλλο είναι το μυστικό όμως. Πόσο έγραψε φυσική? 20. Πόσο έγραψε φυσική? Δεν ξέρω. Είχα καλή προετοιμασία, καλούς καθηγητές. Αυτό. Αλλά είσαι και εσύ ένα ιδιαίτερο παιδί. Δηλαδή, δεν είναι. Κάναμε κουβέντα με τον Χρήστο στο διάλειμμα. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι αυτό που λέμε φυτό. Φυτά ναι, τα λέγαμε. Φύτουλες και τα και νομίζω ακόμη λέμε, τα. Σπασικλάκια και όλα ναι, αυτά που λέγαμε. Ναι. Αλλά και να ήταν δεν έγινε τίποτα. Είναι αλλά ένα παιδί είναι. Που έβγαινε έξω. Ναι. Και χόμπι, παίζω μπάσκετ, μου αρέσει παίζω μπάσκετ. Πήγα να προπόνηση. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγαινα βόλτες κάθε μέρα και μπάσκετ κάθε μέρα. Εντάξει, τα είχα αφήσει λίγο στην άκρη. Mm-hmm. Αλλά πάντα τα είχαμε στο πρόγραμμα γιατί άμα είσαι και μπροστά από ένα βιβλίο όλη τη μέρα δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό. Ξεκινάνε τώρα, πριν από δύο μέρες, ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου για να πάνε στην πορεία τους προς το πανεπιστήμιο. Πες μερικές συμβουλές. Βέβαια, είσαι τώρα, είσαι και ένα ιδιαίτερο μυαλό τώρα, πρέπει να πούμε. Έχεις πολλές βραβεύσεις, πολλές συμμετοχές και έκανες φροντιστήριο μόνο στην τρίτη λυκείου. Ναι. Μέχρι τότε πήγαινα μόνο με τους καθηγητές του σχολείου μου στην ελληνική παιδεία. Τους εμπιστευόμουν και από ό,τι φαίνεται σε καλό μας βγήκε. Σε καλό σε βγήκε. Ναι. Λοιπόν, τι θα έλεγες έναν μαθητή που ξεκινάει τώρα? Εντάξει, να διαβάζουν πολύ, να προετοιμαστούν καλά. Δεν είναι όμως η τρίτη λυκείου μόνο τα βιβλία. Όπως σας είπα, εγώ έβγαινα και βόλτες, πήγαινα και μπάσκετ, να κάνουν αυτό, να ξεφεύγει το μυαλό τους. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα καούνε, όπως το λένε. Σωστό. Ναι. Ναι. Αυτό πάθαμε και εμείς, αλλά και εγώ ήμασταν στο μισά ώρα. Εύκολα. Χρειάζεται σύστημα στο διάβασμα. Καλό θα είναι, ναι. Εγώ δεν είχα αυστηρό πρόγραμμα, δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου περίπου τι θα κάνω, αλλά το έβλεπα και εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε, άμα κάποια στιγμή με πόναγε το κεφάλι μου ή ένιωθα ότι δεν αντέχω άλλο, σηκωνόμουν, έκανα κάτι άλλο και τα ξανά πιάνα μετά. Ναι. Αυτό. Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, έχεις αποφασίσει? Γιατί είσαι και πιτσιρικάς. Ναι. Ζητάμε και εμείς όλοι και όπως ζητάγανε και εμάς όταν ήμασταν παιδιά, στα 16-17 να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε στη ζωή μας. Ναι. Το κανονικό, η κανονική απάντηση είναι δεν ξέρουμε ρε παιδιά. Εσύ ξέρεις? Όχι. Όχι. Εντάξει, μου άρεσε η σχολή μου, τα είδα τα μαθήματα. Θέλω να την πάω μέχρι τέλος, γιατί μου άρεσε έτσι όπως τα είδα. Από εκεί και πέρα ό,τι μας ανοίξει, όποιος δρόμος μας ανοίξει θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Και έχεις αγωνία για τη φοιτική ζωή? Λίγο. Έχισε. Αλλά το έχω πάρει ζεστά. Ναι. Ναι. Μπράβο. Θα πάρει το δεκάρι σύννεφο. Θα πάρει το δεκάρι σύννεφο. Στις εξεταστικές 10. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή σταδιοδρομία, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Και να είσαι πάντα εκεί. Και πού αλλού 20? Στα μαθηματικά. Τα μαθηματικά και τη φυσική 20. Ναι. Και γιατί σε αφήσει να δώσει και τα λεφτά? Δεν χρειάζονται. Ναι, Χρήστο, μπράβο. Είσαι πολύ ωραίος και είσαι και η χαρά της ζωής και να τον χαίρεστε, γιατί είναι και η μαμά εδώ. Πρέπει να πούμε και η δασκάλα του. Να τον χαίρεστε, πραγματικά. Καλά, σου Χρήστο. Συγχαρητήρια. Ωραία.